σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε! Στον ημιτελικό του Just the Two of Us, η Ζέτα Μακρυπούλια ήρθε κατευθείαν από την προπόνηση και είχε ξανά τα γόνατά της εκτεθειμένα. Εγώ σήμερα είμαι λίγο ξέρεις, ναι. Μόλις βγήκα από το τέννις, έβαλα κάτι απλό και ήρθα. Τρία ήταν τα ζευγάρια που θα διεκδικούσαν δύο εισιτήρια για το μεγάλο τελικό. Όταν ο Μάρκος Εφερλής τραγούδησε «Παντελή Παντελίδη», δεν δυσκολεύτηκε πολύ να βγάλει εκτός ρυθμού την κριτική επιτροπή με τη φωνή του και ένα τύμπανο. Πάμε στο Γιώργο Θεοφάνους, ακούσουμε την κριτική. Θα ακούσουμε λόγια ωραία, όπως ακούσαμε και εκεί. Τέλεια. Καλύτερη πάσα. Άπιαστε. Μου λέει γίνεται, τρία δεκαριά σήμερα να ξαναπάρετε και εγώ κομμάτια γίνομαι. Απίστευτος. Και ακαπέλα. Ναι, ναι, όχι. Το ακαπέλα πρέπει να κρίνεις. Σηκώνω τα χέρια, δεν μπορώ, τι να πω. Τώρα σηκώνει και τα χέρια. Δεν έχει και τι να μας πει. Εγώ πέρασα καλά. Μου άρεσε και είμαι happy. Χαίρομαι που το έκανα. Αλήθεια. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Περιμένουμε να τελειώσει το τζαζ, να ξυμπλοκάρουμε λίγο από όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σα ρωτήσω, συγγνώμη, είναι εκπομπές σε και αυτές που έχουμε δει από σένα ή κάτι εντελώς διαφορετικό? Όχι, είναι εντελώς διαφορετικά και τα τρία project είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και μεταξύ τους. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Βέβαια, είναι δύσκολο για μένα να αποφασίσω γιατί μου αρέσουν και τα τρία. Το καθένα περιέχει στοιχεία από αυτά που μπορώ να κάνω. Και θα είναι δύσκολη απόφαση. Αλλά εντάξει, όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα αποφασίσω και αφού τα βρούμε και με το συγκεκριμένο. Είναι κανονική εκπομπή, δημοσιογραφική και τα λοιπά. Θέλω να πω με, ξέρεις, με νέα ειδήσεις και τα λοιπά καλλιτεχνικά. Όχι, δεν, αυτό το κάνει ο Τρίφωνας και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το είδωλό μου και το λατρεύω. Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι αν πεθάνω. Η ατραξιόν της βραδιάς δεν ήταν άλλη από τη Βίκη Σταυροπούλου, η οποία τραγούδησε με το Μήνο Θεοχάρη. Χόρεψε αλλά και φιλήθηκε με τον Ιβάν Σβιτάιλο. Και τα είπε σε μια χαλαρή κουβεντούλα με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Πώς νιώθεις που είσαι τόσο είδωλο? Η Ζέτα δεν βιάζεται να μάθει για το επαγγελματικό μέλλον της Βίκη Σταυροπούλου. Θα μου τα πεις σε κάποια άλλη εκπομπή, της είπε. Σε ποια άραγε? Το χειμώνα θα είμαστε στο Αλίκη. Ναι, αλλά δεν θέλω ακόμη να μάθω τι. Για ποιο άνθρωπο είσαι εσύ? Δεν θέλω. Θέλω να μου το κρατήσεις για έκπληξη. Θέλω να το μάθω σε κάποια άλλη εκπομπή. Έγινε. Κι ύστερα ήρθαν στη σκηνή η Αρχόντισσα και ο Αλίτης. Ένα κορίτσι μ' άρεσε. Ο Μεν Μακαλιάς θύμισε Παύλο Μιχαήλ, η δε ψυχράμη τη Βουγιουκλάκη όχι και τόσο, είπε ο Γιώργος Θεοφάνους. Εσύ καθόλου γλυκιά πάλι, εσύ τον δέρνεις σίγουρα το βράδυ, δεν παίζει αυτό. Τι έπρεπε να κάνω? Μα λίγο γιουγκλάκι είπαμε, λίγο. Παρότι το show δεν είναι μιμήσεων, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με τον Δημήτρη έχω ξαναδουλέψει μαζί, οπότε δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν περιμέναμε αυτό για να μας φέρει κοντά. Οπότε όλα μια χαρά. Μέτρα τα βράδια που ξενύχτησα στο πλάι σου. Μέτρα τα δάκρυα και φτιάξε ποταμό. Αγχώθηκα πάρα πολύ, παιδιά, σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να πει Ζέτα αν φεύγουμε ή αν μένουμε. Ήθελα να μείνουμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Δηλαδή, ήταν σαν να φτάνουμε στην πηγή και δεν μπορούμε να πιούμε νερό. Η Στέλλα έλαμψε με τη φωνή της ακόμα μια φορά. Όσο για σένα, Μάρκο μου, πραγματικά του ερμήνευσε συγκλονιστικά. Και να σου πω και κάτι. Ίσως είναι η καλύτερη στιγμή σου για τα γούστα τα δικά μου. Τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Μου λέγανε από την αρχή στο φαβορί, αισθανόμουν άσχημα και αγωνόμουν κιόλας, αλλά και άσχημα γιατί απέναντι στα άλλα παιδιά δεν ήταν δίκαιο. Χίλιες βραδιές θα προσπαθείς το παρελθόν να σβήσεις. Έμεινε η Μιριέλα που διαγωνίζεται. Έχει καταπληκτική φωνή, πέρα από καλή ηθοποιός είναι και φοβερή τραγουδίστρια. Ούτε στο μικρό της δαχτυλάκι δεν μπορώ να τη φτάσω, αλλά είναι ένα παιχνίδι που ψηφίζει και ο κόσμος, μην το παραβλέπουμε αυτό, οπότε όλα είναι πιθανά.
Κάποιοι καλοπροαίρετοι σχολιαστές στο Twitter είπαν ότι η Μυριέλα Κουρεντή φώναζε ίσως λίγο παραπάνω χθες την ερμηνεία της. Και εκείνη, λίγο αργότερα, βάλθηκε να τους επιβεβαιώσει. 10! Ευχαριστούμε! Μυριέλα! Ναι! Χαλάρωσε λίγο. Ναι. 10! Όταν παίζεις ένα παιχνίδι, θες να βγαίνεις νικητής. Και όσο και αν το πήρα πολύ αψήφιστα στην αρχή και νόμιζα ότι θα φύγω πολύ νωρίς από το Just the Two of Us, όταν έφτασα μέχρι εδώ, προφανώς όταν φτάνεις στην πηγή, λες άντε να πιω. Στον τελικό θα αγωνιστούν η Βραζιλία και η Αργεντινή. Ο Μάρκος Εφερλής με τη Στέλλα Καλή και η Μυριέλα Κουρεντή με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι υπήρχε μια. Να το πούμε τώρα, δεν ξέρω αν βρω άλλη λέξη. Δίκαια αντιμετώπιση και από το κοινό. Δηλαδή έφευγαν τα ζευγάρια με τη σειρά που ίσως, έτσι κατά τη γνώμη μου τώρα, θα έπρεπε να φύγουν. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα με αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι φεύγανε με τη σειρά. Let me entertain you.